Να πω, κυρία Στυλιανού, ότι αυτή τη στιγμή 16.500 πυροσβέστες, γυναίκες και άνδρες, είναι όλοι επιποδός, 4.500 εθελοντές, το σύνολο της πολιτικής προστασίας, και βεβαίως έχουν δοθεί και πολύ εγκαίρως και κονδύλια στους δήμους και τις περιφέρειες της χώρας, προκειμένου να δημιουργηθούν οι αντιπυρικές ζώνες, να καθαριστούν περιοχές από ξερόχωτα που είναι καύσιμη ύλη, δηλαδή ουσιαστικά είναι η βενζίνη για να ξεκινήσει μια φωτιά σε τέτοιες περιοχές. Είναι μια διαρκής και συνεχής προσπάθεια. Το βλέπουμε στην Ελλάδα, το βλέπουμε και σε άλλες χώρες δυστυχώς όλο αυτό. Αλλά θα έλεγα ότι αυτή την ώρα που είναι η ώρα της επιχείρησης και χωρίς να έχουμε τις ειδικές γνώσεις, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να δούμε κι εμείς πώς μπορούμε να συμβάλλουμε με οδηγίες στον καθένα, κυρίως να δίνουν πολύ μεγάλη βάση στις οδηγίες που δίνουν οι αρχές.